Πήγα να πω πάμε τώρα να δούμε το βίντεο αυτό, αλλά με πρόλαβε το φίλερ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σήμερα στην Καλαμαριά, Παρασκευή 17 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του πρώτου Λυκείου Καλαμαριάς, θα πραγματοποιηθεί μια εκπληκτική παράσταση, ένα θεατρικό δρόμενο, που αναφέρεται ουσιαστικά στην άφιξη των προσφύγων στην Καλαμαριά. Είναι στα πλαίσια αυτού του αφιερώματος που κάνουμε για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που συμπληρώνονται μεθαύριο Κυριακή. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσφυγικός οικισμός. Έτσι, η Καλαμαριά. Όπως και τόσα άλλα πέριξη στη Θεσσαλονίκη. Τα πάρα πολύ, αυτά. Τα ξέρεις πολύ καλά. Και πώς αναπτύχθηκε. Και πώς αναπτύχθηκε. Πείτε μου. Τι ομάδα είστε, αλήθεια. Ελάτε, Θεσσαλονικιώτικη ομάδα. Αλλά... Ελάτε. Πείτε. Καλαμαριά είναι, Καλαμαριά. Αφήστε να δούμε το βίντεο. Να δούμε το βίντεο. Γι' αυτό. Λοιπόν, είναι μια καταπληκτική παράσταση. Εχθές έγιναν οι πρόβες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και όσοι θέλετε το βράδυ μπορείτε να πάτε στο πρώτο Λύκειο Καλαμαριάς να την παρακολουθήσετε. Οι κραυγές, ο πόνος, η πικρία των προσφύγων αποτυπώνονται παραστατικά σε ένα δρόμενο στο φροντιστήριο Τραπεζούντος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και προκαλούν ρήγη συγκίνησης. Οι σκηνές με το βίαιο κούρεμα ανδρών και γυναικών φέρνουν στη μνήμη τα τραύματα και τις βαθιές πληγές των προσφύγων του Πόντου. Όσο υπάρχουν εκπαιδευτικοί και άνθρωποι που δεν αφήνουν το χρόνο να σβήσει την ιστορία, οι θύμησες θα μένουν ζωντανές και οι νεότερες γενιές θα μαθαίνουν πάντα για το ματωμένο δράμα των Ποντίων. Αυτό είναι το φροντιστήριο Τραπεζούντος που βλέπετε. Είναι το σχολείο που χτίστηκε εδώ στην Καλαμαριά όταν ήρθαν οι πρόσφυγες. Το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο που χτίστηκε είναι αυτό και απέτησαν να ονομαστεί φροντιστήριο Τραπεζούντας. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το κομμάτι και ότι και εγώ είμαι εδώ διευθύντρια, θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να γίνει εδώ σε αυτήν την αυλή η επέτειος της γενοκτονίας. Πρέπει να υπάρχει μνήμη σε αυτόν τον λαό ότι συνέβη αυτό που συνέβη τότε, δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε και να το ξεχνάμε. Την παράσταση ενισχύει καθοριστικά η μουσική, αγγίζοντας τις ευαίσθητες χορδές των θεατών. Η ένταση, ο πόνος, η τραγωδία ζωντανεύουν μέσα από το μυρολόι της λύρας, αλλά και τους στίχους των ποντιακών τραγουδιών. Προσπαθώ να αποτυπώσω μουσικά όλο τον πόνο και όλη τη δυστυχία που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, όσο μπορεί να αποτυπωθεί αυτό το πράγμα, γιατί σίγουρα τα συναισθήματα των ανθρώπων εκείνων δεν μπορούμε ούτε καν να τα πλησιάσουμε. Η παράσταση σκοπό έχει να αφυπνίσει, να ενημερώσει, να θυμίσει, να μην επιτρέψει να ξεχάσουμε. Η ποντιακή τραγωδία, η γενοκτονία, το αίμα όλων αυτών που χάθηκαν, ας θυμίζει σε όλους μας πόσο μεγάλη αξία έχει η ανθρώπινη ζωή και πόσο τυχεροί είμαστε που υπάρχουμε. Αυτή η ιδέα είναι μέσα μου μια ζωή. Σε αυτή την ιδέα υπάρχουμε. Λόγω αυτής της ιδέας εμείς πατάμε τα πόδια μας εδώ σήμερα. Με την έννοια ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι τίποτε. Απλά προσπαθούμε να θυμίσουμε σε κάποιους ανθρώπους πόσο τυχεροί είναι που υπάρχουν σήμερα.